γιορτινές αυτές μέρες είναι αναμφισβήτητα άρρηκτα συνδεδεμένες με τα γλυκά και δίτα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες. Το αρτοπείο Νέα Μαργαρίτα έχει ρηχτεί στη μάχη για την παραγωγή και την υπογραφή του καλύτερου μελομακάρονου. Δίπλα μου έχω τον Αχιλλέα. Καλησπέρα. Γεια σας. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρότασης να παρουσιάσουμε σήμερα on camera την διαδικασία της παραγωγής του μελομακάρονου. Εγώ ευχαριστώ για την επιλογή σας που μας επιλέξετε να έρθετε. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Μελομακάρονα. Χριστούγεννα έρχονται και μελομακάρονα θα φτιάξουμε. Το αρτοπείο Νέα Μαργαρίτα ακολουθεί την παραδοσιακή, την κλασική συνταγή ή προσθέτει και τις δικές της πινελιές? Στηρίζεται στην παραδοσιακή συνταγή με κάποια μυστικά, με κάποιες πινελιές δικές της. Η διαδικασία της παραγωγής είναι χρονοβόρα? Δεν θα το έλεγα, όχι, απλή είναι η διαδικασία. Όσον αφορά στα υλικά που χρειάζονται για τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής μελομακάρονα. Ποια είναι τα υλικά, θέλετε να σας πω? Σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο, όχι αυτά που εσείς προσθέτετε. Ηλιέλαιο, τα μπαχαρικά όπως η κανέλα, το γαρίφαλο, άχνη ζάχαρη, μετά έχει σόδα, έχει αμμονία και το αλεύρι. Συνήθως ο κόσμος τι προτιμάει, τα μελομακάρονα ή τους κουραμπιέδες? Τα παλιότερα χρόνια προτιμούσε τους κουραμπιέδες, τώρα τελευταία μάλλον λόγω οικονομικού θα έλεγα, προτιμάει τα μελομακάρονα. Είναι πιο οικονομικό το μελομακάρονο? Είναι λίγο πιο οικονομικό, ναι. Βλέπω ότι εδώ έχουμε... Είναι και νηστίσιμο που η περίοδος αυτή είναι νηστείας. Επομένως, ίσως και αυτό παίζει το ρόλο του. Βλέπω ότι εμείς εδώ στη Νέα Μαργαρίτα έχουμε πάρα πολλά είδη μελομακάρονου. Θέλεις να μας πεις τι ακριβώς φτιάχνετε? Βεβαίως, ναι. Προσπαθούμε για το καλύτερο πάντα. Και έχουμε τα κλασικά τα μελομακάρονα. Έχουμε με επικάλυψη λευκής σοκολάτας και κράμπερι. Με επικάλυψη σοκολάτα, γάλακτος και φυστή και υγιεινής. Και με κουβερτούρα και καριδάκι. Ο κόσμος συνήθως ποιο από αυτά προτιμάει? Τα κλασικά πάντα κυρίως και μετά αυτοί που ψάχνουν το κάτι πιο ιδιαίτερο επιλέγουν και τις άλλες γεύσεις. Αχιλλέα, ο κόσμος συνήθως τι προτιμάει? Προτιμάει το έτοιμο μελομακάρονο να έρθει να το αγοράσει ή προτιμάει τον παραδοσιακό τρόπο να το φτιάξει μόνος του? Και αυτό θεωρώ πως τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Οι παλιές νοικοκυρές ασχολούνταν στο σπίτι, φτιάχνανε μόνοι τους και κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Τώρα νομίζω ότι η τάση πάει προς το έτοιμο. Πιστεύω θεωρούμε και πιο έτοιμο, πιο νόστιμο το έτοιμο. Εντάξει, ίσως να το θεωρούμε πιο νόστιμο. Εσείς πόσα μελομακάρονα φτιάχνετε καθημερινά εδώ στη Νέα Μαργαρίτα?
Εντάξει, ανάλογα και με την προτίμηση του κόσμου. Δεν είναι στάντερ κάθε μέρα. Τώρα, τι να σας απαντήσω, γύρω στα 500 κομμάτια την ημέρα, μέσο όρο, κάπου εκεί. Πλησιάζοντας προς τις γιορτές, φαντάζομαι αυτά αυξάνονται, έτσι. Εντάξει, πάντα υπάρχει μια προετοιμασία για να μην, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και μεγάλη παραγωγή καθημερινά. Αλλά όσο πλησιάζουμε στις μέρες, ναι, είναι μεγαλύτερο η ποσότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλές γιορτές. Καλές γιορτές να έχετε κι εσείς, με υγεία πάνω απ' όλα.